Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα κιθάρας. Αυτή τη φορά, όπως θα δείτε και από τον τίτλο, θα δούμε το intro από το Wanted Dead or Alive των Bon Jovi. Θα το παίξω μια φορά όσο καλύτερα μπορώ και για να δείτε πώς ακούγεται και μετά θα εξηγήσω τι παίζω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να το παίξετε και με τα δάχτυλα το intro. Βέβαια, θα ακουστεί λίγο διαφορετικά. Ακούγεται κάπως έτσι. Αποφεύγουμε να παίξουμε τη δεύτερη χορδή. Δεν παίζουμε C καθόλου, είναι καθόλου τη διάρκεια σιωπηλή και παίζουμε 14ο τάστο στην τρίτη χορδή, στη Sol και 13ο τάστο στην Mi. Παίζουμε με το δείκτη τη Mi, με το μεσαίο δάχτυλο, Sol και κάθε φορά που αλλάζουμε τάστο επιστρέφουμε πάντα στη Ρε. Η Ρε παίζει μόνιμα. Η Ρε παίζει ανοιχτή όλη την ώρα. Μετά πάμε 12ο τάστο, Sol Mi. Συγγνώμη, Sol Mi. Μετά πάμε 10ο τάστο Sol Mi. Είναι ουσιαστικά Sol Mi Sol γιατί επιστρέφουμε πίσω. Δηλαδή είναι Ρε Sol, συγγνώμη, Ρε Sol Mi Sol, Ρε Sol Mi Sol και ούτω καθεξής. Λοιπόν, 10ο τάστο, μεσαίο, τρίτη χορδή, παράμεσος, πρώτη χορδή. Μετά πάμε 9ο και 8ο τάστο. 9ο είναι η Sol με το μεσαίο, πρώτη χορδή με το δείκτη, 8ο τάστο. Και μετά πάμε στο 5ο. Πάλι με τα ίδια δάχτυλα, πάλι το ίδιο pattern. Ρε, Sol, Mi, Sol. Φτάνουμε τρίτο και τέταρτο τάστο, τρίτο τάστο με δείκτη την Mi, τέταρτο τάστο με μεσαίο την Sol, συγγνώμη, και αν παίζουμε με την μπένα κρατάμε το μεσαίο μας δάχτυλο να κρατάει, να μην ακούγεται η δεύτερη χορδή, η C. Το κρατάμε με τέτοιο τρόπο, αλλά πιέζουμε ταυτόχρονα το τέταρτο τάστο της τρίτης χορδής και από εδώ γλιστράμε το δάχτυλο και παίζουμε δεύτερο τάστο τρίτης χορδής και πρώτο τάστο πρώτης χορδής μαζί. Μετά δύο φορές Ρε και ξεκινάμε πάλι από το 13ο και το 14ο τάστο όπως και την πρώτη φορά. Μετά πιέζουμε με το παράμεσο τρίτο τάστο της δεύτερης χορδής
και δεύτερο τάστο της τρίτης χορδής. Και παίζουμε δύο φορές ανοιχτή την πέμπτη χορδή, τρίτο τάστο της πέμπτης χορδής, τραβάμε λίγο προς τα κάτω, αφήνουμε τέταρτη χορδή μία φορά, πατάμε τέταρτη χορδή, τρίτο τάστο, τραβάμε λίγο προς τα κάτω, αφήνουμε και παίζουμε τρίτη και τέταρτη χορδή μαζί. Και μετά, πρώτη, σταματάμε τον ήχο της, δεύτερη. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε δύο φορές, ξεκινάμε από εδώ, και μετά κάνουμε τρεις φορές αυτή τη διαδικασία, δηλαδή αυτό είναι το intro, ουσιαστικά λίγο πριν αρχίσει να χρησιμοποιεί η ακόρδα θα χρησιμοποιήσετε μάλλον το πρώτο ακόρδο που θα χρησιμοποιήσετε είναι η F, η οποία επειδή ακόμα δεν έχουμε δείξει την μπάρα δεν χρειάζεται να το κάνετε, θα δείξουμε την μπάρα, ουσιαστικά μπορείτε να κάνετε εξάσκηση στην μπάρα βάζοντας μόνο τον αντίχειρα και προσπαθώντας να πιέσετε όλες τις χορδές μαζί, να ακούγεται όσο πιο καθαρά ο ήχος γίνεται. Για να δυναμώσετε τα δάχτυλά σας. Αλλά για την ώρα μπορούμε να δούμε μόνο το intro και θα δείξω πώς μπορούμε να παίξουμε και το υπόλοιπο κομμάτι σιγά σιγά όσο πιο εύκολα γίνεται και θα δείξω και τον τρόπο που εξασκούμε εγώ πάνω σε αυτό. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο νομίζω να σας δείξω. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να με ρωτήσετε, γράψτε στα σχόλια κάτω. Αν μπορώ, ευχαρίστως να απαντήσω και να σας βοηθήσω. Αυτά, πήρε λίγο καιρό να έρθει αυτό το βίντεο, αλλά ήρθε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μέχρι εδώ πέρα. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας. 3-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.